στο σήμερα, όταν μια ελάχιστη μειοψηφία πίστευε σε αυτό το έργο. Να ευχαριστήσω τους πολλούς ανθρώπους σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, επί σειρά ετών, στηρίξανε αυτή την τετράνια προσπάθεια, αλλά θέλουμε εξάρω το έργο που έχει γίνει το τελευταίο δεκάμηνο από την κυβέρνησή σας. Μια προσπάθεια πέρα από κάθε προσδοκία, δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσουμε να παίρνουμε τηλεφωνήματα Σάββατο την Κυριακή 7 η ώρα το πρωί, όχι κατά εξαίρεση, αλλά κατά επανάληψη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι ακριβώς χάρη σε αυτή την πέρα από κάθε προσδοκία προσπάθεια και στην αποφασιστικότητα που έχει δείξει η κυβέρνησή σας, που μπορούμε να αρχίσουμε σήμερα το έργο λίγους μήνες πριν γίνει η επίσημη μεταβίβαση των μετοχών. Να πω ότι στους επόμενους μήνες θα κατεδαφιστεί το 1 τρίτο από τα κτίρια που βρίσκονται σε όλη αυτή την περιοχή. Είναι πολλά, είναι 900 κτίρια, είναι πάνω από 400 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό θα μας φέρει σε θέση μόλις την επόμενη χρονιά, το πρώτο εξάμηνο, να αρχίσουν τα έργα υποδομών. Ανάμεσα στο οποίο ένα από τα μεγαλύτερα παράκτια πάρκα στον κόσμο, ένα παραλιακό μέτρο που θα αφήσει πίσω τη μία για πάντα αυτό το γκρίζο τοπίο που έχουμε ζήσει εδώ τα τελευταία 20 χρόνια. Θέλω να πω ότι ο στόχος μας, μάλλον το όραμά μας, για να γίνει πραγματικότητα θέλει ψυχραιμία, είναι ένας μαραθώνιος και θέλει να μείνουμε προσγειωμένοι στο έδαφος. Τα οράματα από τη φύση τους είναι μακροχρόνια, ενέχουν ρίσκα, πολλά από αυτά δεν μπορεί καν να βρουν κανείς. Ο κορονοϊός είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Τελευταία. Θέλουμε να πούμε, να υποσχεθούμε ότι η Λάμδα και εκ μέρους της Λάμδα θα κάνουμε υπερήφανος όχι μόνο τους κατόχους μας και αυτούς που σε λίγο θα αντοτάξουμε στο αυτό που λέω εθνικό ομόλογο, θέλουμε όλοι να γίνει η κοινωνία του έργου, αλλά και όλους τους Έλληνες για ένα έργο που συμβολικά μπορεί από εδώ που απογειώθηκε ένα αεροπλάνο να γίνει το σύμβολο της απογείωσης μια νέα συμβουλία του χώρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, σας ευχαριστώ που θέλετε στο έργο, σας ευχαριστώ που θέλετε σε εμάς.